Γλυκιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την επιστροφή του Νίκου, πώς τη βλέπεις στο Skype. Το διάβασα σε... οριακά συγκινήθηκα. Όπως και αν ακούγεται αυτό. Εγώ όχι οριακά πάλι. Όχι, είναι ο Sky και ο Νίκος είναι ένα. Θεωρώ ότι επιστρέφει στο τηλεοπτικό του σπίτι, για να παρεξηγηθείς. Εκεί που έπρεπε να είναι, νομίζω ότι έχει να προσφέρει. Πιστεύω ότι το είδος της έρευνας, το είδος της δουλειάς που κάνει ο Νίκος, επειδή τον έχω ζήσει, όπως ξέρεις, πολύ και ξέρω τον πόλεμο, είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται ο Sky τώρα. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Νίκος θα ανεβάσει πολύ το μέσον όρο του σταθμού. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Γιατί ο Sky είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά investigative reporting. Είναι ένα ενημερωτικό κατά βάση κανάλι, το οποίο έχει νησίδες ψυχαγωγίας, οι οποίες οι περισσότερες είναι ξενόφερτες, έτσι, δεν είναι παραγωγής. Αυτό το οποίο περιμένεις από το Sky αυτή την εποχή τουλάχιστον, έτσι έχει στηθεί κιόλας, με την Πόπη, με τους Λυριτζή Οικονόμου, με την Εύα Αντωνοπούλου το απόγευμα, με τις ειδήσεις του, είναι και λίγο ακόμα να μας εξηγήσει αυτά τα οποία το δελτίο δεν μπορεί. Αν κατάλαβα καλά, αν διάβασα σωστά, αυτό ναι, το οποίο θα κάνει ο Νίκος θα παραλαμβάνει και θα επεξεργάζεται την καθημερινότητα. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή το έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, για τα πράγματα που μας συμβαίνουν. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία μας κοπανάνε στο κεφάλι οι άνθρωποι των ειδήσεων, των εφημερίδων, ο περισσότερος κόσμος δεν τα ξέρει. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία με τα σπέτζα, τις CDS, όλοι αυτοί οι όροι που ξαφνικά πήγαν στη ζωή μας και ακούμε CDS και αμέσως φοβόμαστε, χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη εποχή για μια εκπομπή η οποία θα παραλαμβάνει, ακριβώς όπως είπα πριν, την επικαιρότητα και να μας την κάνει λίγο πιο νιανιά. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε συνεντεύξεις, με έρευνα, με ρεπορτάζ, τι σημαίνει. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση από τον επαγγελάτο στο να κάνει αυτή τη διεργασία. Χαίρομαι για αυτό. Δώσε μου κάτι μετά από αυτά. Εντάξει, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζόνι, για την παρουσία σας σε μια εκπομπή. Ναι. Λέω να μην κάνω διαγωνισμό σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν τον κάνουμε, αλλά... Λοιπόν, Μαρία, για ποιο άλλο πρόσωπο θα ρώταγες? Τον Αυτιά θα ρώταγα εγώ, τον Γιώργο. Για τον Γιώργο Αυτιά. Πώς τον είδες, πώς είδες αυτή τη μετακίνηση? Εντυπωσιάστηκα, δεν την περίμενα. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα, όχι, περίμενα. Να μας επαγγελάτο... πεις γιατί δεν το περίμενες. Ακριβώς αυτό. Ξεστείτε, για τον ίδιο λόγο που και ο Γιάννης Αλαφούζος το σχολίασε στο Twitter αυτό, που είπε ότι οι Έλληνες αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία, με την έννοια όχι ότι είχε κάνει κανένα έγκλημα ο άνθρωπος. Απλώς επειδή έχει κάνει ένα προφίλ. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι με αυτή την έννοια το είπε και ο Γιάννης Αλαφούζος στο Twitter. Ότι δεν ήθελε να τον μειώσει, αλλά πει ότι μπορεί ο Αυτιάς να προσαρμοστεί στην τηλεόραση του Sky. Εγώ δεν το βλέπα. Εγώ δεν το βλέπα την μεταγραφή αυτή, δεν είχα φανταστεί καν. Είναι λίγο έκπληξη, μεγάλη, έτσι για πολύ. Ενώ ας πούμε του Ευαγγελάτου μου κάνει κάπως, πολύ σωστό, στον Αυτιά με ξένησε λίγο και φάνηκε και αυτό και τα σχόλια που του κάνανε στο Twitter. Αλλά, ό,τι και να πούμε εμείς, περισσεύει. Από τη στιγμή που κάνει 25-27-30%, ό,τι και να λέω εμένα δεν μου ταιριάζει ή οποιοδήποτε που γράψει στο Twitter, δεν δικαίωται. Ο Αυτιάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στην καρδιά μιας μεγάλης μερίδας του κοινού που υποφέρει αυτή την περίοδο. Έχει τον τρόπο να τους προσεγγίσει, τους μιλάει στη γλώσσα τους, τους τα λέει και έτσι όπως θέλουν να τα ακούσουν. Ναι, η διαφορά, η ένσταση αν θέλεις που μπορεί να κάποιος να είχε είναι ότι επειδή ο Sky είναι λίγο πιο ψηλομύτης στην προσέγγιση κανάλι, του, ναι. Είναι πιο ελιτιστικές οι ειδήσεις του και οι αναλύσεις του, ναι. Ο Αυτιάς κάθε άλλο παρά αυτό το πράγμα είναι, κλώτσαγε λίγο ο γάμος. Αλλά... Ναι. Αλλά... Είδες όμως αυτή η γάμη πώς πετυχαίνει. Μερικές φορές. Πώς τα ετερόνυμα έλκονται. Μερικές φορές. Πώς η ελίτ παντρεύεται με τον πιο λαϊκό λόγο και... Δίνει αποτελέσματα.